περί τα αστάθη μου και γι' αυτό θέλω να πάμε αμέσως τώρα να δούμε τον Νεκτάριο Σφυράκη, ο οποίος είναι και ο τραγουδιστής που σας είπαμε στην αρχή, που του δάγκωσε το σκυλί του, Ράτσα Πίτμπουλ, τη μύτη του. Η εικόνα μου θα μιλήσει είναι από μόνη της. Δεν μπορείς να μάθεις ένα γέρικο σκύλο καινούρια κόλπα, λέει μια αγγλική παροιμία, και στην περίπτωση του Νεκτάριου Σφυράκη αυτό επιβεβαιώθηκε ήδη. Διότι πώς να πείσεις το 14 ετών σκυλί σου ότι πρέπει να καθίσει φρόνιμο για να του βάλεις σταγόνες στο αυτί? Ήταν τελείως ευθυνηδιαστικό αυτό που έγινε. Το σκυλί μου είχε οτίτιδα, είναι 14 χρονών, πίτμπουλ κοριτσάκι, Ήρα. Και στην προσπάθειά μου να τις βάλω τις σταγόνες που πρέπει να τις βάλω, την έπιασα έτσι από το κεφάλι, δεν τα κατάφερα, και στη δεύτερη προσπάθεια που πήγα να τις βάλω τις σταγόνες, μου επιτέθηκε. Όπως βλέπεις, μου έκανε και 4 ράματα. Εγώ είχα την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να μην τραβηχτώ, προκειμένου να μην χειροτερέψω. Δηλαδή, ήξερα θα μετακόψει και θα τα αφήσει. Πράγμα που και όντως έκανε. Ημερογία, όπως καταλαβαίνεις. Πήρα μια πετσέτα, πήγα στο σπίτι του συνεργάτη μου προκειμένου να οδηγήσει αυτός μέχρι το νοσοκομείο. Και εκεί μου παρήχαν οι πρώτες βοήθειες κανονικά. Με ράψανε. Και εδώ οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον εφημερεύοντα Οριλά του κρατικού Νικαία, στον Γιώργο τον Γλιγόρη, ο οποίος περιποιήθηκε και έκανε τα βέλτιστα. Δυσκολεύομαι να ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω και να φάω, ας πούμε, γιατί είμαι καλαμάκι, ας πούμε. Δεν μπορώ να... Τέλος πάντων. Ευτυχώς που δεν ήταν χειρότερο, έτσι. Ναι. Είναι 14 χρονών, ίσως να έχει πάθει κάποια άνοια, ίσως να μην ακούει καλά, να μην μυρίζει καλά, να μην βλέπει και καλά τώρα σε αυτήν την ηλικία. Ξέρεις πως είναι τα σκυλιά. Πολύ μεγάλη. Ναι. Είναι περίπου στα 110 ανθρώπινα χρόνια. Ο Νεκτάριος Σφυράκης είναι ευγνώμων που γλίτωσε ακόμη χειρότερο τραυματισμό, αλλά το πρόβλημά του τώρα είναι το πώς θα τραγουδήσει στη συναυλία που έχει σύντομα στο Εγάλεο. Ότι θα βγει το, όλο το σετ, θα βγει κανονικά. Το θέμα είναι να μπορώ να αποδώσω σωστά, γιατί είμαι με βαυσίπονα και με αντιβίωση συνέχεια από χτες. Δηλαδή, αναγκαστικά πρέπει να υποχωρήσει και το είδημα και να μην αισθάνομαι, ας πούμε, εκείνη την ώρα σωστά στη σκηνή πάνω ότι γίνεται εδώ. Το καλό είναι ότι έχει πολύ καλή αιμάτωση περιοχή. Εσείς φοβάστε τώρα το σκύλο? Να σου πω ότι δεν τον φοβάμαι, θα σου πω ψέματα. Έτσι, να σου πω ότι τον φοβάμαι, πάλι ψέματα θα σου πω. Δηλαδή, έχω κι εγώ μια συγκρατημένη έτσι στάση απέναντί της. Τσιχούλα μου, θα τρόμαξε μάλλον. Πάντως να σας πω κάτι, μπράβο ο στον... Ο σκύλος ή ο σκυλάκης? Τρόμαξε. Το σκυλάκι, εσύ, έτσι είναι. Ποιο σκυλάκι, κοριτσάκι μου? Έκαναν 4 ράματα. Το σκυλάκι είχε οτίτιδα. Και όταν προσπάθησε να του δώσει την αγωγή ο Νεκτάριος Σφυράκης, ο σκύλος τον δάγκωσε, χούλα μου. Τα pitbull, παιδιά, με τα... Επειδή δεν έχουμε χρόνο, μου θέλω να μας πεις αύριο για τα pitbull. Δεν θα το πω, θα βάλω τελεία, θα πω αύριο. Ωραία, εγώ θέλω να πω μπράβο. Αυξημένες υποχρεώσεις ο Νεκτάριος Σφυράκης. Δεν είναι θέμα υποχρεώσεις. Είναι ό,τι χειρότερο, παιδιά.